Κύριε Οικονομέ, υπάρχει μια λαϊκή παροιμία που λέει: όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, χίλια χρόνια κοσκινίζει. 40 μέρες είναι, αλλά το ίδιο είναι. Στις 4 Ιουνίου έκλεισε η κυβέρνηση ευνηδιαστικά την Ολομέλεια της Βουλής. Με το, επιχείρημα. Υπερασπίζουμε και τις παροιμίες. Λοιπόν, με το επιχείρημα ότι δεν υπάρχουν νομοσχέδια. Ναι. Και μόλις έκλεισε η Βουλή, ευνηδιαστικά, ο μόνος που το ήξερε και το προανήγγειλε ήταν ο φασίστας, ο Μιχαλολιάκος. Ήταν η μέρα που εμφανίστηκε στη Βουλή. Ήρθαν βροχή τα νομοσχέδια. Πρώτο αυταρχικό ολίσθημα. Το δεύτερο. Και σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές δεν υπάρχει μονοπόλιο. Αλλά αναπτύσσονται ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Πουθενά δεν έρχεται το κράτος να πει παίρνω ένα κομμάτι από τη ΔΕΗ που την έχτισε με αίμα ο ελληνικός λαός. Το φιλέτο. Το πουλάω. Μην διακόπτετε, κύριε. Όχι, δεν επιτρέπω. Δεν επιτρέπω. Στην Ιταλία. Δεν επιτρέπω. Καλώς. Τη διακοπή. Λοιπόν, το πουλάω κοψοχρονιά. Δεν γίνεται καμία συζήτηση για το τίμημα. Όλο αυτό το κομμάτι που λέγεται μικρή ΔΕΗ υποτιμητικά σε σχέση με το τι πουλιέται, πόσο θα πουληθεί. Ενδεχομένως και λιγότερο από ό,τι κοστίζει μία από τις μονάδες που πουλιούνται. Και έχουν βγάλει προς πώληση και τα δίκτυα μέσω του σχεδίου ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΙΕ. Δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά αυτό κάνουν που δεν θα βρείτε ευρωπαϊκή χώρα. Και σας μιλάω και ως αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου που να έχει πουλήσει και τα δίκτυα. Και τα δίκτυα. Επομένως εδώ έχουμε μία κακή, εγκληματική, σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος επιλογή που πάει να περάσει στη ζούλα. Με κομπίνα. Με αντιδημοκρατική μεθόδευση. Διότι τα τμήματα δεν σημαίνει απλώς το 1 τρίτο της Βουλής, 100 αντί για τους 300. Σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, όποιον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ της Νέας Δημοκρατίας τον θεωρούν ύποπτο ότι μπορεί να μην ψηφίσει, να κάνει λευκό, να διαφωνήσει, να ζητήσει μια αλλαγή, τον αλλάζουν. Δηλαδή το άλλαξαν χθες. Ο εξευτελισμός. Δεν άλλαξε κανένας χθες. Πώς. Πώς. Τι πώς. Να συνεχίσω. Ο εξευτελισμός της δημοκρατίας. Να προσθέσω και ένα τρίτο που είναι πρωτοτυπία ελληνική που δεν θα τη βρείτε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και που θυμίζει τρίτο κόσμο στον αυταρχισμό της. Η κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας. Μέσω του θεσμού χουντικής κοπής της πολιτικής επιστράτευσης. Να μου πούν οι συνομιλητές μία χώρα της Ευρωζώνης που έχει την κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας μέσω της πολιτικής επιστράτευσης. Και ακόμη και αυτό το Σύνταγμα, σε αυτή την κακή διάταξη, βάζει περιορισμούς. Και λέει πότε το κάνω, αν υπάρχει πόλεμος, αν υπάρχει θεομηνία, αν υπάρχει τεράστιο θέμα με τη δημόσια υγεία. Τίποτα από αυτά δεν υπάρχει. Το μόνο που υπάρχει είναι ένας Σαμαράς, με συνεταίροδο Βενιζέλο, ο οποίος φοβάται τη δημοκρατία, ακόμη και αυτή την ισχνή κοινοβουλευτική δημοκρατία με τους περιορισμούς της, όπως λειτουργεί το κοινοβούλιο. Και γι' αυτό τρέμουν μην ανοίξει η Βουλή. Τι να λέμε τώρα, κύριε Οικονομέα, όταν ακόμη. Μια φράση ακόμη να πω. Μια φράση να πω ακόμη. Όταν η επιχειρηματολογία Σαμαρά, Βενιζέλου, κυβέρνηση, δεν πείθει ούτε τον πρόεδρο της Βουλής, τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, τον οποίο κανείς δεν μπορεί να τον κατηγορήσει, είναι ο δημοκράτης από τα γενοφάσκια του είναι, και από τους μαχητικούς, από τους σκληρούς. Μπορεί να τον κατηγορήσει κανείς για φιλοσύριζα. Τώρα για τα άλλα. Όταν έχεις ένα κοινό αίτημα, έστω με παρόμοια σκεπτικά, που λέει ανοίξτε τη Βουλή να συζητήσουμε το αίτημα για δημοψήφισμα. Η λογική λέει και υπερβαίνουν, χωρίς τους χρυσαυγίτες, που δεν τους θέλουμε. Αυτά που είπε ο κύριος Τραγάκης, ας τα πει σε αυτούς που συνομιλούν στο κόμμα του και συνομιλούσαν στο κόμμα του και έχουν καταγγελθεί. Λοιπόν, εχθές προσμετρώντο από εσάς. Αφήστε, κύριε Δαγκάκη. Αφήστε να συζητήσουμε τώρα την. Αφήστε να συζητήσουμε. Λέω, αφήστε. Και οι 16 της αφήστε να συζητήσουμε την. Αφήστε να συζητήσουμε την ουσία. Όχι, δεν έχει εξαντικειμένου. Αφήστε να συζητήσουμε. Πάντως η Αυγή σήμερα που υποτίθεται ότι εκφράζει την επίσημη γραμμή, αυτό λέει ότι εξαντικειμένου αυτού, ενώ το ξεχωρίζει από του άλλου. Εξαντικειμένου αυτού σε αυτέ τι ψήφου. Προστίθεται και οι 16 ναι, εξαντικειμένου και η Μαρή Λεπέν δεν τους δέχτηκε στην κοινοβουλευτική της ομάδα. Λοιπόν, εξαντικειμένου δεν τους δέχτηκε. Λοιπόν. Συγγνώμη, μία ερώτηση θέλω να σας κάνω. Και είναι μια θέση. Αυτό που σας καταλογίζουν το εξής. Γιατί επιδιώκετε εσείς την ολομέλεια της Βουλής και τη συζήτηση, αφού με βάση τους συσχετισμούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τους 180 δεν μπορεί να τους μαζέψετε για να κάνετε δημοψήφισμα. Άρα σας λένε οι αντιπαλοί σας επικοινωνιακό σοου. Είναι ανεφατικημένου συζήτηση από 180 δεν μπορεί να πω. Αν ήταν επικοινωνιακό σοου, ας δεχθούν την εισήγηση με η Μαράκη, να ανοίξει η Βουλή, να συζητηθεί και να μας αποκαλύψουν.
Εμείς λέμε ότι πρέπει αυτό το θέμα να συζητηθεί στην Ολομέλεια πρώτον λόγω της σημασίας του. Ναι, για να ζητήσετε δημοψήφισμα όμως. Κοιτάξτε. Ζητάνε δημοψήφισμα. Γι' αυτό θέλετε την Ολομέλεια, γι' αυτό δεν θέλετε. Τι θέλουμε, κύριε Οικονομέα. Γιατί τόσο μεγάλα ζητήματα όπως το κομμάτιασμα της ΔΕΗ, η ιδιωτικοποίηση μπυρ παρά ενός καλού φιλέτου της ΔΕΗ, δεν μπορούν να αποφασίζονται με ένα γυμνό αυταρχισμό που είναι καταργώ το δικαίωμα της απεργίας και τα περνάω με τους βολικούς μου, με τους κολλητούς μου, αλλάζοντας όποιον μου κάνει νερά μέσα από τμήματα της Βουλής. Όταν έχω πει ψέματα στον ελληνικό λαό ότι κλείνω τη Βουλή επειδή δεν υπάρχουν νομοσχέδια. Λοιπόν, ξέρετε ποια είναι η ουσία. Η ουσία είναι ότι έχουμε φτάσει να μας κυβερνά μια κυβέρνηση η οποία έχει τη στήριξη του 30% του ελληνικού λαού, τόσο άθεσαν τα δύο κόμματα στις εκλογές, και η οποία χρησιμοποιεί τόσο γυμνό αυταρχισμό και αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις για να περάσει τις επιλογές του, που φοβάται ακόμη για τους βουλευτές της. Μάλιστα. Δεν ανοίγουν την Ολομέλεια και ο κύριος Σαμαράς, 51, και ο κύριος Σαμαράς με τη συνηγορία και του αντιπροέδρου της Βουλής σήμερα αδειάζει τον πρόεδρο της Βουλής. Καθόλου. Αδειάζει τον πρόεδρο της Βουλής. Ε, τότε δεχθείτε την εισήγηση με η Μαράκη να ανοίξει η Βουλή και να φανεί. Ένα λεπτό, δεν είπε έτσι. Και να πω και κάτι ακόμα. Αυτό που λείπει στην Ελλάδα. Αυτό που λείπει στην Ελλάδα, αν θέλουμε να συζητήσουμε σοβαρά, σε μια Ελλάδα με 25% ύφεση και με 30% ανεργία, είναι, αν θέλουμε να μιλήσουμε λέω σοβαρά και επιμένω, είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε ακριβή ενέργεια. Αυτό για τις επιχειρήσεις. Άρα η ΔΕΗ τώρα είναι ακριβή. Βεβαίως. Στα επιχειρήματα τα οποία αναφέρατε χθες στη Βουλή, είπατε ότι η ΔΕΗ είναι το όνειρο. Περιμένετε λίγο. Να το κάνουμε μετά σε, να κάνουμε με ένα κύκλο. Να τελειώσω τη φράση. Η ιδιωτικοποίηση και η απελευθέρωση της αγοράς της ενέργειας, όπως την έχουν κάνει η Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, έχει οδηγήσει στο να θησαυρίζουν λίγοι μεγάλοι ιδιώτες που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και την πουλάνε στη ΔΕΗ πανάκριβα, και την ίδια ώρα η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων αγοράζει ακριβά είτε ηλεκτρικό ρεύμα είτε φυσικό αέριο, πολύ πιο ακριβά από ό,τι στις ανταγωνίστριες χώρες. Αυτό μεγαλώνει την ύφεση, υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα. Και τέλος, μιλάω για τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων και όχι για μια-δυο που τις επιδοτείτε. Και τα τιμολόγια. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι αυτό που προσπαθούν να περάσουν με αυταρχισμό, με κλειστή την Ολομέλεια της Βουλής, αποφεύγοντας το διάλογο, θα οδηγήσει σε ακόμη ακριβότερα, και δεν υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα όπου σε ένα λογαριασμό της ΔΕΗ να υπάρχει και ο φόρος και ακίνητης περιουσίας και τα δημοτικά τέλη, με αποτέλεσμα, με την ενεργειακή φτώχεια που έχουμε, εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά να μην έχουν να πληρώσουν λογαριασμό.